Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα υγεία μας. Σήμερα συζητάμε για τον μαστό. Κοντά μας είναι η κυρία Αναστασία Πανταζοπούλου, η οποία είναι ακτινολόγος, υπεύθυνη του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος της Κλινικής Γένεσης, εξειδικευμένη στο μαστό. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπαμε κάποια στοιχεία γενικά σε σχέση με το μαστό και εστιάσαμε περισσότερο στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση, κυρία Πανταζοπούλου, να προχωρήσουμε ουσιαστικά στην κατηγοριοποίηση των απεικονιστικών ευρημάτων του μαστού, το λεγόμενο BI-RADS, και να πούμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτή η BI-RADS κατηγοριοποίηση των απεικονιστικών ευρημάτων του μαστού που βλέπουμε ουσιαστικά να αναγράφεται στα πορίσματα. Όχι σε όλα τα πορίσματα, αλλά στα δικά σας αναγράφεται. Ας τα εξηγήσουμε λοιπόν αυτά. Ναι, αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε τι σημαίνουν τα αρχικά BI-RADS. Είναι Breast Imaging Reporting and Data System. Η ταξινόμηση των απεικονιστικών ευρημάτων με βάση τον κώδικα BI-RADS στη μαστογραφία, στον υπέρηχο και στην μαγνητική τομογραφία έγινε με σκοπό να υπάρξει ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων στο αντικείμενο του μαστού. Οι ειδικότητες αυτές οι οποίες εμπλέκονται στο κομμάτι του μαστού είναι αρχικά οι γυναικολόγοι, οι ακτινολόγοι, πάθολογοανατόμοι, οι χειρουργοί, οι ογκολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί. Το BI-RADS δημιουργήθηκε με σκοπό να ελαττωθεί η σύγχυση που υπάρχει στην ερμηνεία των απεικονιστικών ευρημάτων και στην διευκόλυνση ουσιαστικά της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Ναι. Υπάρχουν έξι κατηγορίες. Θέλουμε να μας τις πείτε αυτές, αν μπορείτε έτσι να μας... Βεβαίως. Και επιτρέπετε να μας ονομάσετε βεβαίως λίγο τα στάδια αυτά. Λοιπόν, το BI-RADS 0 σημαίνει ότι χρειάζονται περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις. Mm-hmm. Όπως ή μπορεί να χρειαστεί να έχουμε και τις προηγούμενες μαστογραφίες για συγκριτικό έλεγχο. Αυτό, παρένθεση κύριε Πανταζοπούλου, κάθε φορά που μια γυναίκα κάνει την επόμενη ψηφιακή μαστογραφία πρέπει να έχει μαζί της στην επίσκεψη στον ακτινολόγο για να δείξει και τις προηγούμενες μαστογραφίες. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο κάποιες γυναίκες δεν το αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι. Να σας πω το γιατί. Και δεν θέλουμε μόνο την προηγούμενη. Θέλουμε και τις προηγούμενες. Τις προηγούμενες. Διότι κάποιες μικρές αλλοιώσεις δεν είναι ορατές εάν δεν συγκρίνουμε. Αλλά και πέρα από αυτό, ειδικά στο κομμάτι των μικροποτιτανώσεων, η προηγούμενη μπορεί να είναι αμετάβλητη εικόνα, αλλά να έχουν μια σταθερή εξελικτική πορεία από πριν 5 ή 6 χρόνια. Άρα χρειαζόμαστε τις τελευταίες μαστογραφίες της προηγούμενης και ό,τι έχει η κυρία μαζί της μπορεί να τα βάζει στο φάκελο και όπου και αν πηγαίνει θα τα έχει μαζί της και ο γιατρός από εκεί και πέρα θα επιλέγει τι θέλει να δει. Άρα λοιπόν όλες οι γυναίκες να κάνουμε ένα φάκελο πάρα πολύ μεγάλο που να λέει εξωμαστός και από εκεί και πέρα να το έχουμε όποτε στο αρχείο πηγαίνει μας και κάθε φορά που μπράβο ασχολούμαστε με το μαστό, οποιοδήποτε γιατρός είναι αυτός, περισσότερο κτηνολόγος βέβαια γιατί αυτός ουσιαστικά έτσι αποκρυπτογραφεί τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία βλέπει μπροστά του, να το θα πρέπει μαζί να τα έχει μαζί του. Mm-hmm. Τώρα, ξεκινώντας με το BI-RADS 1, mm-hmm, σημαίνει φυσιολογικά ευρήματα. Το BI-RADS 2 είναι καλοήθη ευρήματα, όπως παραδείγματος χάρη απλές κύστης, λιπώματα, ενδομαστικοί λεμφαδένες, όλα αυτά θεωρούνται καλοήθη ευρήματα στο μαστό. Το BI-RADS 3 είναι πιθανώς καλοήθους τύπου βλάβες, δηλαδή το ποσοστό κακοήθειας είναι κάτω του 2%. Mm. Δηλαδή 98% καλό και, κάτω του, και 2% έτσι, πιθανότητα κακοήθειας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα ίνοαδενώματα, mm-hmm, δηλαδή γενικώς κάποια συμπαγή μορφώματα που ανακαλύπτονται για πρώτη φορά, κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία του BI-RADS 3. Έχουν καλοήθη χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουμε κάτι προηγούμενο ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει σταθερότητα της βλάβης. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακολουθείται η γυναίκα ανά εξάμηνο έως τα 2 χρόνια
Και αν τυχόν παραμείνει σταθερή η βλάβη, αθώνεται. Ωραία. Δηλαδή γίνεται καλοήθης. Τέλεια. Τώρα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που οι γυναίκες, στην περίπτωση αυτή του BI-RADS 3, δεν θέλουν να περιμένουν ούτε το εξάμηνο. Θέλουν έχουν άμεσα, αγωνία έχουν και θέλουν αγωνία. Να μάθουν περισσότερο τι γίνεται, πιο γρήγορα τι μπορεί. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η πιθανότητα της βιοψίας σε αυτές τις βλάβες. Έτσι. Α, και εδώ μπορεί να γίνει βιοψία. Και εδώ μπορεί να γίνει. Αλλά δεν το λέτε όπως πρέπει απόλυτα, αλλά, ίσως. Υπάρχει, δίνουμε και την πιθανότητα και της παρακολούθησης και της βιοψίας. Γιατί υπάρχουν κάποιες γυναίκες που θέλουν να το παρακολουθούν και κάποιες γυναίκες που θέλουν άμεσα να ξέρουν τι είναι αυτή η βλάβη. Τώρα, προχωρώντας στο BI-RADS 4. Είναι οι ύποπτες βλάβες, αυτές που έχουν ύποπτα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η πιθανότητα κακοήθειάς τους είναι από 2 έως 95%. Μάλιστα. Κατατάσσεται σε 3 υποδιαιρέσεις. Να μην αναφερθώ πολύ αναλυτικά, αλλά είναι οι βλάβες οι οποίες θέλουν σίγουρα ιστολογική διερεύνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, επιβάλλεται να ξέρουμε η βλάβη αυτή ιστολογικά τι είναι. Από εκεί και πέρα, η κατηγορία BI-RADS 5 είναι μεγαλύτερο από 95% πιθανότητα κακοήθειας. Εκεί όχι μόνο επιβάλλεται η ιστολογική ταυτοποίηση, αλλά και η περαιτέρω αντιμετώπιση. Και το BI-RADS 6 είναι αποδεδειγμένη κακοήθεια με βάση τη βιοψία. Μάλιστα. Όλα αυτά τα BI-RADS, όπως είπατε, αυτή η κατηγοριοποίηση, ουσιαστικά η ιεράρχηση των απεικονιστικών ευρημάτων του μαστού, εδώ στην κλινική γένεση, στα πορίσματα, αναγράφονται κάτω από το πόρισμα. Και αυτό βοηθάει ουσιαστικά το γιατρό να καταλάβει σε ποιο στάδιο ουσιαστικά... Πώς πρέπει να κινηθούμε περαιτέρω με το περιστατικό. Σε σχέση με το περιστατικό. Ναι, και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και στην άρρωστη και στο γιατρό, ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος στο πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, θέλω να είναι ξεκάθαρη εικόνα. Είναι καλό επανέλεγχο σε ένα χρόνο. Είναι πιθανώς καλό επανέλεγχο στο εξάμηνο ή άμεσα βιόψια. Ή όταν είναι ύποπτη, προχωράμε και περαιτέρω γίνεται η διάγνωση της βλάβης. Πιστεύετε πως και οι γυναίκες θέλουν να ξεκαθαρίσουν από την αρχή ποια είναι η βλάβη, αν θα είναι αρνητικό ή θετικό το αποτέλεσμα. Μιλάμε για την αρνητική περισσότερο κατάσταση, θετική δεν παίζει ρόλο. Θέλουν να ξέρουν οι γυναίκες, σε σχέση με την εμπειρία που έχετε, κύριε Πονταζοπούλου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η γυναίκα φεύγοντας από εδώ να ξέρει πού να πάει και τι να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι έτσι αναγκάζεται να μπει σε μια διαδικασία που είναι και χρονοβόρα, αλλά και δύσκολη για τη γυναίκα, γιατί δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την κάθε κατάσταση. Μάλιστα. Έτσι και έτσι πρέπει κιόλας, γιατί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η έγκαιρη διάγνωση, τόσο περισσότερες πιθανότητες μπορεί και υπάρχει να αντιμετωπιστεί. Για να αντιμετωπιστεί γρήγορα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Κύριε Πονταζοπούλου, τι είναι το λεγόμενο triple test? Το triple test στη διάγνωση ουσιαστικά αποτελείται από την κλινική εξέταση του γιατρού, από τον απεικονιστικό έλεγχο αρχικά με τη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και αν κρυθεί σκόπιμο και η μαγνητική μαστογραφία και ουσιαστικά είναι και το βήμα της βιοψίας που γίνεται η ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης. Και έτσι έχουμε σε ένα χρόνο, σε ένα στάδιο, διάγνωση της βλάβης. Mm-hmm. Δηλαδή, ερχόμενη εδώ η γυναίκα, μπορούμε μέσα σε ένα διάστημα να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτή η βλάβη. Πόσο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να ξέρει ποια είναι η βλάβη αυτή, χρονικό διάστημα? Άμεσα, την ίδια μέρα, πραγματοποιούνται τα πάντα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμεσα. Η γυναίκα αμέσως να μάθει τι πρόβλημα τυχόν έχει για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί και εμείς στο απεικονιστικό κομμάτι, ό,τι και να είναι, είναι μια εικόνα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ιστολογικά. Ναι. Δηλαδή, επιβεβαιώνοντας αυτό που βλέπουμε εμείς και υποψιάζοντας ότι αυτή η βλάβη κατατάσσεται εκεί, αλλά πάλι είναι μια εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, η ιστολογική είναι αυτή που θα δώσει την τελική διάγνωση.
έχοντας την ιστολογική στα χέρια μας, επιβεβαιώνονται και αυτά που γράφουμε εμείς, αλλά έχει και την τελική διάγνωση η γυναίκα. Ουσιαστικά αυτό είναι το triple test και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην κλινική μας. Για να υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα, πάρα πολύ μεγάλη αμεσότητα, σε σχέση με την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε λίγο στις τεχνικές της βιοψίας και να μας πείτε ποιες είναι οι τεχνικές, πριν πάμε αργότερα στη συνέχεια και πούμε για το τι είναι βιοψία και πότε γίνεται και ποιες είναι ενδείξεις της βιοψίας, να μας πείτε ποιες είναι οι τεχνικές βιοψίας του μαστού κάτω από υπερηχογραφική και μαστογραφική καθοδήγηση. Υπάρχουν δύο ειδών οι βιοψίες, οι κατευθυνόμενες υπερηχογραφικά και στο ερωτακτικά μέσω της μαστογραφίας. Η πρώτη είναι η FNA, το οποίο τα αρχικά σημαίνουν Fine Needle Aspiration, δηλαδή με λεπτή βελόνη παίρνουμε κυταρολογικό υλικό, το οποίο το στέλνουμε στον κυταρολόγο. Και η δεύτερη βιοψία, που επίσης κατευθυνόμενη με τη βοήθεια του υπερήχου και της μαστογραφίας, είναι η core biopsy, που χρησιμοποιούμε βελόνη ευρέως αυλού και έχουμε τη λήψη ίστο τεμαχίων, τα οποία αυτά στη συνέχεια τα αποστέλνουμε στον παθολογό ανατόμο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι βλάβες που φαίνονται μόνο στη μαστογραφία και δεν μπορούμε να τις δούμε υπερηχογραφικά, η βιοψία γίνεται στερεοτακτικά. Σε περίπτωση που η βλάβη φανεί στον υπέρηχο, η βιοψία θα γίνει υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη. Μάλιστα. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως, κύριε Πανταζοπούλου, ποιες είναι οι ενδείξεις για την πραγματοποίηση μιας βιοψίας? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει γίνει η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι η βλάβη αυτή έχει ύποπτα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η άρρωστη από τη στιγμή που αυτό διαγνωστεί, συστήνουμε περαιτέρω ιστολογική διερεύνηση. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που η ασθενής έχει εικόνα συμβατή με καρκίνο. Θα χρειαστεί να δοθεί προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιους υποδοχείς ποιοι είναι οι υποδοχείς του όγκου, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί στοχευμένη χημειοθεραπεία. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές είναι οι ενδείξεις που θα πρέπει μια γυναίκα να προχωρήσει στις βιοψίες. Κυρία Πανταζοπούλου, ποια είναι η διαδικασία ουσιαστικά για τέτοια είδους βιοψία και αν είναι απαραίτητη μια τέτοια είδους προετοιμασία της εξεταζόμενης πριν από τη βιοψία? Αυτό που θα ήθελα αρχικά να αναφέρω είναι ότι δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία της εξεταζόμενης. Σαν διαδικασία η FNA είναι μια απλή επεμβατική μέθοδος, με μια λεπτή βελόνη, χωρίς τοπική αναισθησία. Παίρνουμε υλικό από την βλάβη, αναρρόφηση υλικού, και στη συνέχεια το κυταρολογικό υλικό αποστέλλεται στον κυταρολόγο. Όσον αφορά την core biopsy, δηλαδή την βιοψία με βελόνη ευρέως αυλού, βελόνη βιοψίας, χρησιμοποιούμε την τοπική αναισθησία, αποστήρωση, αντισηψία, ό,τι χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα, κατευθυνόμενα πάντα με το υπερηχογράφημα, και μαστογραφικά, λαμβάνουμε 3 με 4 ιστοτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια τα αποστέλνουμε στον παθολόγο ανατόμο και περιμένουμε το πόρισμά του. Σαν διαδικασία κρατάει 30 λεπτά. Είναι ανώδυνη. Αυτό, η γυναίκα πονάει? Να σας πω αυτό που έχω προσέξει εγώ. Ναι, είναι από την εμπειρία σας. Τοπική αναισθησία είναι αυτό το τσίπημα. Πώς είναι στην αιμοληψία το τσίπημα, αυτό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που χορηγηθεί η τοπική αναισθησία, η γυναίκα δεν νιώθει πόνο. Ναι. Απλά χρειάζεται κάποια ψυχολογική υποστήριξη λίγο αρχικά, στην αρχή. Κύριε Πανταζοπούλου. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε τέτοιου είδους βιοψία, αυτό που μου αναφέρανε στο τέλος ήταν ότι τελικά μόνο φόβος μου ήταν. Ναι, είναι περισσότερο ψυχικός ο φόβος που νιώθεις, έτσι, το άγχος, τι θα γίνει. Και... Έτσι, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο να τις ηρεμήσω και να τις καθησυχάσω.
Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε η συγκεκριμένη βλάβη τι είναι. Βέβαια, πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό να καταλάβουν οι γυναίκες ότι αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Βέβαια, αυτές το ξέρουν τι πιστεύουν μετά από όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία σίγουρα ψυχοφθόρα περισσότερο παρά επώδυνη. Τώρα, προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου, αυτής της διαδικασίας σε σύγκριση με την ανοιχτή βιοψία, κύριε Παντελοπούλου. Ας μιλήσουμε πρώτα για την FNA. Η FNA καταρχήν είναι προσιτή, έτσι, είναι ανώδυνη, κρατάει πάρα πολύ λίγη ώρα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει νοσηλεία της εξεταζόμενης, δεν υπάρχει γενική αναισθησία. Δηλαδή άμεσα με ένα μικρό τσίμπημα μπορούμε να έχουμε τη διάγνωση. Και κυρίως την FNA την χρησιμοποιούμε σε βλάβες που είναι BI-RADS 3 ή χαμηλής κακοήθειας. Μάλιστα. Χαμηλής. Μάλιστα. Δηλαδή για πιθανά είναι αδενώματα, βλάβες πιθανώς καλοήθους τύπου. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τη χρησιμοποιούμε και σε παρακεντήσεις κύστεων. Δηλαδή, μία απλή κύστη, έτσι δεν την πειράζουμε. Αλλά εάν αυτή η απλή κύστη μεγαλώσει, δημιουργεί πόνο, είναι υποτάση και δημιουργεί κάποια συμπτώματα στη γυναίκα. Εκεί αυτόματα, με τη βελόνα, καθοδηγούμενα από τον υπέρηχο, δεν μπαίνουμε τυφλά, ξέρουμε πού να μπούμε, είμαστε μπροστά στη βλάβη, κάνουμε αναρρόφηση του υγρού και έτσι η γυναίκα αποσυμφορίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια διαδικασία λίγων λεπτών, αλλά αυτόματα η γυναίκα ουσιαστικά έχει ανακουφιστεί, ναι, έχει ανακουφιστεί και δεν έχει πλέον όλα αυτά τα συμπτώματα που είχε. Οι κύστες τι μπορεί να κρύβουν, κύριε Παντεζοπούλου, είναι κάτι αθώο? Οι κύστες υπάρχουν διαφόρων ειδών κύστες. Τώρα, συγγνώμη που κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά θέλω λίγο να μας ενημερώσετε, γιατί να ξέρουν και οι γυναίκες που μας παρακολουθούν τι σημαίνει κύστες στο στήθος. Είναι κάτι καλό ή κακό, ή πάντα είναι κάτι καλό? Δεν είναι... Τίποτα απόλυτο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Οι απλές οι κύστες είναι κάτι που δεν μας απασχολεί. Mm-hmm. Έχουν ομαλά τυχώματα, δεν έχουν τίποτα ενδοαυλικά. Είμαστε, δηλαδή, στην κατηγορία καλοήθεια ευρήματα. Με την ψηλάφιση μπορούμε να ψηλαφίσουμε κύστη ποτέ ή όχι? Εξαρτάται τι τύπο μαστού έχει η γυναίκα. Αν έχει πολύ πυκνό μαστό και μικρή κύστη, δεν ψηλαφάται. Είναι αδύνατο. Αν τυχόν ο μαστός είναι περισσότερο λιπόδης και η κύστη σε διαστάσεις που να μπορούμε να την ψηλαφίσουμε... Μπορεί, άρα μπορεί να ψηλαφιστεί και όχι πάντα, αλλά σαφώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις κύστες. Όχι πάντα όμως. Μάλιστα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τις απλές τις κύστες, υπάρχουν επιπλεγμένες, δηλαδή αυτές που μπορεί να φλεγμένουν, να έχουν κάποιο περιεχόμενο. Μάλιστα. Το οποίο αυτό το περιεχόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακό. Ναι. Εντάξει. Φυσικά. Αλλά υπάρχουν όμως και οι σύνθετες κύστες, αυτές που έχουν και κυστικό και συμπαγές τμήμα. Ναι. Το συμπαγές τμήμα μπορεί να σημαίνει κάποιον ενδοκυστικό φυλώδη σχηματισμό, το οποίο αυτό σίγουρα θέλουμε ιστολογική και κατατάσσεται στην κατηγορία BI-RADS 4α. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, απλά οι περισσότερες οι κύστες που βλέπουμε στη γυναίκα είναι απλές κύστες. Μάλιστα. Εάν τυχόν δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν μας αρέσει, εκεί αυτόματα κατηγοριοποιείται ανάλογα και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ιστολογική επιβεβαίωση της βλάβης όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε πει προηγουμένως για τα πλεονεκτήματα των βιοψιών και τη σύγκρισή τους με την ανοιχτή βιοψία. Όσον αφορά τώρα για το σχετικά με τα πλεονεκτήματα, αναφέραμε ότι σχετικά με το core biopsy, ότι τα πλεονεκτήματα ποια είναι. Γιατί αναφέραμε για το FNA, αλλά λίγο να πούμε και για το core biopsy. Τη βιοψία δηλαδή με τη βελόνα ευρέως αυλού. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε, υπάρχει η τοπική αναισθησία, η εξέταση είναι ανώδυνη, γίνεται από εκεί και πέρα δεν διαταράσσεται η αρχιτεκτονική του μαστού, και σε περίπτωση που είναι καλοήθηση βλάβη, η γυναίκα έχει γλιτώσει ένα χειρουργείο
μια γενική αναισθησία και μια χειρουργική ουλή στο μαστό της. Σε περίπτωση που είναι προκαρκινοματώδης κατάσταση, δηλαδή κάποιες άτυπες υπερπλασίες, ξέρει η γυναίκα ότι ναι μεν δεν είναι καρκίνος, αλλά δεν είναι και το φυσιολογικό, που σημαίνει σε δεύτερο χρόνο κάνω κάτι. Όχι κάτι άμεσα, αλλά το έχω στο μυαλό μου ότι αυτό είναι τι μια... Τι μπορεί να κάνω σε δεύτερο χρόνο στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, ξανά απεικονιστικό έλεγχο, όχι, κάτι πιο βαρύ. Θα πρέπει καταρχήν να τα δείξει στον γιατρό που την παρακολουθεί και θα ξέρει ότι αυτό το σημείο το οποίο φαίνεται υπάρχει αυτή η προκαρκινοματώδης κατάσταση, μπορεί στη συνέχεια έχει μεγάλο ποσοστό ανάπτυξης καρκίνου. Μάλιστα. Άρα σε συνεννόηση με τον γιατρό της βλέπει τι περαιτέρω μπορεί να κάνει. Ναι, αν τα κάνει θεραπεία, χημειοθεραπεία ή κάποιο χειρουργείο για να μπορέσει να κάνει την εκτομή ή παρακολούθηση. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση κάκου ήχθους βλάβης, ο χειρουργός πριν το χειρουργείο μπορεί να οργανώσει το χειρουργείο του, τι ακριβώς θέλει να κάνει, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, και σε συνεννόηση και με τον ογκολόγο, όποτε χρειαστεί τη βοήθειά του, μπορούν μαζί να οργανώσουν την περαιτέρω αντιμετώπιση της ασθενούς. Και η γυναίκα ψυχολογικά είναι έτοιμη, ξέρει τι έχει και μπαίνει έτοιμη στο χειρουργείο. Ναι, να κάνει την επέμβαση, ναι. Εμπλέκονται αρκετές ειδικότητες στο χώρο του μαστού. Βεβαίως, και επίσης και πέρα από το χειρουργείο, έτσι θέλω να τονίσω ότι υπάρχει και ο πλαστικός χειρουργός που μπορεί μετά να κάνει και την ανάπλασή του και έτσι να μπορέσει και η γυναίκα να μην έχει το ψυχολογικό βάρος. Φυσικά, πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο απλά. Θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, κύριε Πανταζοπούλου, σε αυτές τις βιοψίες? Όπως και κάθε επεμβατική πράξη, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επεμβατική πράξη χωρίς επιπλοκές. Ναι. Απλά οι επιπλοκές στις βιοψίες είναι σπάνιες. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι κάποια φλεγμονή, κάποιο μικρό αιμάτωμα, έτσι, γιατί ό,τι και να είναι μια επεμβατική πράξη. Βέβαια, αυτές οι επιπλοκές είναι σπάνιες. Ειδικά σε γυναίκες οι οποίες παίρνουν αντιαιμοπατελιακή ή αντιπυκτική αγωγή. Ναι. Σε αυτές τις γυναίκες καλό είναι πριν κάνουν οποιαδήποτε επεμβατική πράξη να συμβουλεύονται τον κλινικό γιατρό τους. Μάλιστα. Και τώρα κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε, αν θέλετε, κάποιο μήνυμα που θα δίνετε στις γυναίκες που μας παρακολουθούν. Αυτό που θα ήθελα... Σε όποια φάση είναι αυτές, ναι. ή αυτές οι γυναίκες οι οποίες ακόμα βρίσκονται στην πρόληψη ή έχουν φτάσει, ας πούμε, κάνουν έγκυρη διάγνωση ή βρίσκονται στο στάδιο μετά από ένα χειρουργείο, από μια επέμβαση που έχουν κάνει, γιατί σίγουρα μας παρακολουθούν οι γυναίκες οι οποίες δεν βρίσκονται στην πιο αφώα κατάσταση σε σχέση με τον μαστό τους, έχουν προχωρήσει και... Ναι, σε άλλες διαδικασίες. Εγώ θα ήθελα λιγάκι να τονίσω... Κάτι όσον αφορά το φόβο και την άγνοια και καμιά φορά και το οικονομικό που οδηγεί στις λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, ειδικά μέσω της μαστογραφίας στις γυναίκες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κλινική γένεσης είναι κοντά στη γυναίκα και προσπαθεί μέσω της ενημέρωσης και της ταυτόχρονα επιθυμεί μια χαμηλή τιμολογιακή, παροχή χαμηλή τιμολογιακή, να μπορεί η κάθε γυναίκα, η πλειοψηφία των γυναικών, οι εξετάσεις μας να είναι προσιτές. Να είναι προσιτές εξετάσεις και να μην αφήνει πίσω αυτές τις εξετάσεις που είναι προληπτικές και θα σώσουν τη ζωή τους σε κάποιες φάσεις. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε έναν αγώνα να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Να κάνετε προσιτές τιμές λοιπόν, και το κάνετε αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι που βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες να κάνουν την πρόληψη. Γιατί η πρόληψη πρέπει να γίνει, οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται και να ξαναγίνονται. Όπως είπατε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μία φορά το χρόνο σε κάποιες άλλες γυναίκες, το εξάμηνο,
στα 2 χρόνια. Γιατί οι εξετάσεις αυτές πραγματικά σώζουν τις ζωές των γυναικών. Και να σας πω και την αλήθεια, είναι ότι δεν είναι ότι κάνω μια μαστογραφία και μετά κάνω μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή είναι μια εξέταση που λέμε ότι γίνεται κάθε χρόνο. Για να μπορεί η γυναίκα... Και όμως οι γυναίκες το παραμελούν αυτό, κύριε Πανταζοπούλου. Δηλαδή πιστεύω ότι τον εαυτό τους τον αφήνουν τελευταίο. Προτάσουν άλλα πράγματα πιο μπροστά, γιατί πραγματικά έχουν πολυδιάστατους ρόλους στη ζωή τους. Προτάσουν άλλα πράγματα, τον σύζυγό τους, τα παιδιά τους, πάνω από όλους τους άλλους και μετά αφήνουν πίσω τον εαυτό τους. Μερικές φορές όμως αυτό είναι επιζήμιο φοβερά για αυτές. Τουλάχιστον τη μαστογραφία και το τεστ Παπα-Νικολάου, αυτά τα δύο βασικά πράγματα. Το έχω προσέξει μιλώντας με όλες τις γυναίκες που έρχονται σε εμάς, ότι πραγματικά η γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο να ασχολείται με τόσα άλλα πράγματα και δεν βρίσκει λίγο χρόνο κάθε χρόνο να κάνει τους προληπτικούς τις προληπτικές εξετάσεις. Mm-hmm. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε να είμαστε... Και υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό το θέμα του μαστού. Δηλαδή και σε πρώιμο στάδιο μπορεί η γυναίκα να προλάβει να αντιμετωπίσει και να ιαθεί, να θεραπευτεί. Σαφώς. Επειδή υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση. Γι' αυτό το λέω. Έτσι ακριβώς είναι και οι γυναίκες ερχόμενες μετά από 3 και 4 χρόνια, αυτό που θέλω να πω είναι πάνω από τα 2 χρόνια ουσιαστικά είναι ακάλυπτες. Μάλιστα. Ακάλυπτες. Δηλαδή λέμε στο χρόνο, αλλά είναι το πολύ 2 χρόνια. Τα 2 χρόνια είναι το όριο. Δηλαδή... Από εκεί και πέρα. Γιατί εξελίσσεται γρήγορα ο καρκίνος, αυτό θέλετε να πείτε. Δηλαδή από ένα χρόνο στον άλλο μπορεί να έχει. Γιατί νόημα έχει η τακτική εξέταση. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν είναι μια φορά μπόρεσα και την έκανα την εξέταση. Είναι να μπορεί να διευκολύνεται και η γυναίκα. Και δεν έχω κάτι, μπορεί στην επόμενη φορά να έχω. Να πρέπει να διευκολύνεται η γυναίκα και από τους γιατρούς και από τις κλινικές και από παντού να διευκολύνεται στο να μπορεί να κάνει τακτικά τους ελέγχους. Να το γράφει στο ημερολόγιο της, τότε θα κάνω προληπτικό έλεγχο. Τελείωσε τη μαστογραφία, το επόμενο εξάμηνο, το επόμενο χρόνο και να το τηρεί αυτό πάντα. Αυτό το μήνυμα να δώσουμε για να προλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, που ήσασταν μαζί μας και όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Εσείς είστε εξειδικευμένοι στο μαστό, μας είπατε πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση και για την πρόληψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης και την κλινική γέννηση που μας έχει φιλοξενήσει εδώ και θα πούμε ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα δείτε και κάποια, έχετε δει μάλλον κάποια πλάνα τα οποία θα δείξουμε σε σχέση με τους μαστογράφους που έχετε εδώ και με το BI-RADS, πώς είναι οι βαθμίδες τέλος πάντων της ιεράρχησης αυτών. Λοιπόν, εμείς κάντε λοιπόν συχνά όλο αυτό τον έλεγχο όλες οι γυναίκες. Εμείς είμαστε μαζί λοιπόν κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, όπως ξέρετε, σε επανάληψη την Πέμπτη το πρωί στις 11 και την Πέμπτη το απόγευμα στις 8 παρατέταρτο και το Σάββατο στις 4, πάντα θα το λέω. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά, πάνω απ' όλα η υγεία μας, πρόληψη λοιπόν και έγκαιρη διάγνωση στο θέμα του καρκίνου του μαστού.